Γιατί μου τη φθένα το φίτι τον το αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Το κόμμα μας, όπως είναι λογικό, από την πρώτη στιγμή μπροστά σε αυτό το έγκλημα που ζούμε τις τελευταίες μέρες, δεν σιώπησε, δεν έκανε τη χάρη σε κανέναν να μην αποδώσουμε ευθύνες. Την ώρα που όλοι θέλανε να ρίξουν τις ευθύνες σε ανθρώπινο λάθος, σε έναν σταθμάρχη, σε μια κακιά στιγμή, την ώρα που και η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για τις ευθύνες και να το ρίξουμε όλοι μόνο στο πένθος, εμείς δηλώσαμε, γιατί αυτή ήταν η πιο τίμια στάση και η πραγματική τιμή σε όσους πέθαναν αδίκως για τα κέρδη των αφεντικών, ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ότι δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Αποδώσαμε ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις επιχειρήσεις που για τα κέρδη τους οι φοιτητές μείνανε μισοί, αδειάσαν αμφιθέατρα και όλοι δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια για αυτό που ζούμε. Κινητοποιηθήκαμε σε όλη τη χώρα, κινητοποιηθήκαμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε με κάθε τρόπο, γιατί ακριβώς ξαναλέμε ότι δεν είναι η κακιά στιγμή. Σε κάθε χώρο δουλειάς οι εργαζόμενοι καθημερινά καταγγέλουν παρόμοιες καταστάσεις. Θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε σε πολλούς χώρους αντίστοιχα νεκρούς με τέτοια ατυχήματα και άλλα παρόμοια. Και στις γειτονιές μας έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει απαράδεκτα πράγματα. Στα σχολεία που όταν γίνεται σεισμός τρέμουμε να μην είναι μέσα μαθητές, και το δεύτερο λύκειο Πετρούπολης 4 χρόνια μετά είναι ακόμα ακατάλληλο και τα παιδιά κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Από αυτή την άποψη δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να μην ξεχαστεί η εγκληματική πολιτική τους. Την Τετάρτη έχει προκηρυχτεί απεργία. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και άλλα εργατικά κέντρα έχουν αποφασίσει 24 ώρες απεργία και πιέζουν και τη ΓΕΣΕΕ να την κάνει πανελλαδική ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας για να συνεχιστεί να εκφράζεται η οργή του λαού. Εδώ πέρα από την Πετρούπολη, τη Δετάρτη, θα αναχωρήσουν πούλμαν στις 10.30 από την πλατεία Ηρώ, γιατί και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς θα συμμετέχουν με απεργίες και είναι πιθανό να μην υπάρχουν μέσα λεωφορεία μετρό. Άρα να δηλώσουμε όλοι συμμετοχή στα πούλμαν, να φτάσει το κάλεσμα της απεργίας παντού τις επόμενες ώρες και να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο την καταδίκη αυτής της πολιτικής που μας έφερε εδώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.